Και τώρα, φίλοι μου, μία έκπληξη. Χριστός Ανέστη, ευλόγησον γέροντα. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αήγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, 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 δόξω Θεός ημών, η ελπίση ημών δόξαση. Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάτα ομογούσιον και αχώριστον. Αμήν γέροντα, σ' ακούμε. Εκείνο το οποίο έχω να πω πρώτα-πρώτα, να φανερώσω την πολύ μου αγάπη για τα παιδάκια μας που μας ακούνε αυτήν τη στιγμή. Στα πέρατα της γης, στα άκρα της γης, στην Ανατολή, στην Δύση, στο Βορρά, στο Νότο, παντού μας ακούνε. Και υπενθυμίζω στα παιδάκια μου και τους λέγω, αυτές τις μέρες που περάσαμε, τις αγιασμένες μέρες, φτάσαμε και σε μια εβδομάδα η οποία ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί Μεγάλη Εβδομάδα? Διότι τις μέρες εκείνες εορτάζεται, ακούγεται, ομιλεί, πάσχει και υποφέρει ο Μεγάλος Θεός. Γι' αυτό ονομάζεται και Μεγάλη Εβδομάδα. Και θα αφιερώσω μόνο δύο λογάκια από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα οποία είναι σημαντικά για μας σήμερα. Των νηφίων, αδελφοί, αγαπήσαμε και τα λαμπάδα σε αυτόν ευτρεπήσαμε. Ούτω μόνο αρκεί για τη ζωή μας. Οι λαμπάδες οι οποίες πρέπει να ανάψουν είναι τα έργα της αρετής, τα έργα του Θεού. Θα υποσχεθώ στα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, αγαπητέ κύριε Γιακόπουλε, θα υπενθυμίσω έπειτα σε λίγες μέρες ότι δύο μεγάλα γεγονότα υπάρχουν τα οποία δεν τα κατανοήσαμε. Το ένα γεγονός είναι ότι υπάρχει ο μεγαλύτερος αρχιτουρίστας. Ο μεγαλύτερος τουρίστας. Αρχιτουρίστας. Αρχιτουρίστας, ναι. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ο μεγαλύτερος μετανάστης, μην μου πεις κανένα τέτοιο. Όχι, ο μεγαλύτερος μετανάστης. Μετανάστης. Για αυτά τα δύο πρόσωπα, ναι, θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά με τη χάρη του Θεού. Για, για τον αρχιτουρίστα και το μεγαλύτερο μετανάστη. Και για τον μεγαλύτερο μετανάστη. Μάλιστα. Θα περιμένουμε, γέροντα, να μας πεις. Εγώ βέβαια θέλω να σου πω ότι η επιθυμία σου με τη βοήθεια της Παναγίας, που πάντα ξέρω πόσο πολύ την παρακαλάς, και τη βοήθεια του Χριστού και του Τριαδικού Θεού γίνεται πραγματικότητα. Τα πρώτα χειρόγραφα από το Άγιο Όρος μπαίνουν από εβδομάδα να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Μας έδωκε τη μεγαλύτερη χαρά του Μεστέρι μου, τη μεγαλύτερη χαρά για να γνωρίσει ο κόσμος εκείνα που δεν άκουσε ενός τώρα. Να γνωρίσει ο κόσμος γιατί ζούμε στούτον τον κόσμο. Ποια είναι η αποστολή μας. Ποιος είναι ο τρόπος που πρέπει να ζήσουμε. Ποια είναι η αγάπη μας την οποία πρέπει να έχουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Με την σωτηρία την οποία δίδαξε ο Θεός. Όντως μέγα το μυστήριο της σωτηρίας. Θεός εφανερώθηκαν σ' αρχή. Εδοξάστη εν πνεύματι.
Γέροντα, είναι, δεν ξέρω, αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που για πρώτη φορά πράγματα που τα λέγαμε προφορικά ή που τα υποπτευόμασταν ή που τα δακτυλογραφούσαμε θα τα έχουμε από χειρόγραφα από το Άγιο Όρος. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό και δεν ξέρω γιατί μετά από 13 χρόνια ο Θεός τώρα έδωσε να γίνει αυτό. Μεγάλο δώρο από τον Θεό, τον Ασθένη μου, γιατί θέλει τα παιδιά του να τα σώσει. Δεν θα σωθούν όλοι. Πολλοί γαρισί κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεχτοί. Όλον τον κόσμο τον κάλεσε ο Θεός, έγινε παράδειγμα για τη σωτηρία μας, εσταυρώθηκε και όμως δεν το εκτιμήσαμε. Δεν έδωσαμε προσοχή. Αλλά την ερχομένη φορά που θα βρεθούμε, ναι, θα μιλήσουμε βαθιά πράγματα. Ωραία. Είπαμε για τον αρχιτουρίστα και για τον μεγαλύτερο μετανάστη. Περιμένουμε να σε ακούσουμε, Γέροντα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας και θέλουμε την ευχή σου. Να είστε καλά. Ιησούς Χριστός νικά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος. Καληνύχτα, Γέροντα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα.